Πάνω από 70 μαγαζιά στο κέντρο του Άργους έχουν βάλει λουκέτο τα τελευταία χρόνια. Την άποψή του για το τι έφταιξε και το εμπόριο στο Άργος μαράζωσε, αλλά και το τι πρέπει να γίνει ώστε αυτό να σημειώσει ανάκαμψη, μας μιλά ο επιχειρηματίας Γιάννης Ανδρής. Να μην ξεκινήσω να πω ότι είναι τραγικά τα πράγματα, αλλά να ξεκινήσω να μιλήσω μόνο για το Άργος, όχι για την Αργολίδα που έχουν κλείσει 800 περίπου επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι απλώς ότι αυτοί οι άνθρωποι που κλείνουν ζημιώνονται. Ζημιώνεται ολόκληρη η περιοχή. Ζημιώνεται ολόκληρος ο παραγωγικός ιστός της περιοχής μας. Το θέμα, παιδιά, δεν είναι ότι κλείνουν επιχειρήσεις εδώ στο Άργος. Το θέμα είναι ότι το κέντρο του Άργους, έτσι όπως το κάνανε τα προηγούμενα χρόνια αυτοί που διοικήσανε, το έχουν φέρει σε ένα τέτοιο σημείο που δεν είναι οριακό πια. Μας έχουν βάλει μέχρι το λαιμό στη λάσπη. Δεν είναι δυνατόν 70 καταστήματα στο κέντρο του Άργους να είναι κλειστά, να έχουν βάλει λουκέτα. Είδαμε στις εφημερίδες με ονόματα, με διευθύνσεις που είναι κλειστά, για να μην συζητάμε ότι λέμε ψέματα. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι που διοικήσανε στο παρελθόν κοιτάξαν αποκλειστικά και μόνο τον εαυτό τους, δεν λέω τίποτα πιο χοντρό, αλλά κοιτάξαν αποκλειστικά τον εαυτό τους και δεν κοιτάξαν καθόλου την πόλη τους. Κοιτάξαν επιφανειακά πασαλήματα, τα οποία βλέπουμε και τώρα, δηλαδή ρίχνουμε λίγη άσφαλτο. Τώρα, γιατί τη ρίχνουμε αυτή την άσφαλτο πάλι στην άλλη άσφαλτο, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ένα έργο ανάπτυξης δεν κάνανε. Άνθρωποι που επί 8 χρόνια, δηλαδή και επί κυρίου Κολυγλιάτη και τώρα, ήταν αντιδήμαρχοι. Και διεκδικούν και προεδρίες και διεκδικούν και δημαρχικούς στόχους και πάει λέγοντας. Αυτοί λες και ήταν αμέτωχοι τελείως. Και ευαγγελίζονται ένα καινούριο Άργος και ένα αυτό. Τόσα χρόνια, ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνανε? Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί οι έμποροι να βοηθήσουμε όποιον συνάδελφό μας κατέβει στις εκλογές να έχουμε μια παρουσία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να, όσο και να προσπαθήσουν να μας κλείσουν τα μαγαζιά, γιατί μην ξεχνάτε ότι είδαμε ανθρώπους, αντιδημάρχους, που μέσα από τα κολονάκια, μέσα από το σπάσιμο των πεζοδρομίων, μέσα από την αντίστροφη πορεία των εξόδων και των εισόδων της πόλης μας, τα αντιστρέψανε και κάνανε παντού εξόδους. Θα ζητήσουν πάλι την ψήφο του κόσμου. Θεωρώ ότι είναι ντροπή και μόνο που το σκέφτονται. Αλλά εντάξει, είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν αισθάνονται ντροπή, με γεια τους και χαρά τους. Εγώ θεωρώ όμως ότι όλοι οι συνάδελφοί μου θα πρέπει να φροντίσουν να ψηφίσουν ανθρώπους που είναι μέσα από το εμπόριο, που έχουν επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσουν να μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα και να βοηθήσουμε να ανοίξουμε τους δρόμους, να σπάσουμε τα κολονάκια, να κάνουμε πάρκινγκ, να φτιάξουμε το κυκλοφοριακό και όλα μαζί να δημιουργήσουν μια καινούργια πόλη, ένα εμπορικό κέντρο που δεν θα υπάρχει στην Πελοπόννησο.